Εξαιρετική μακαρονάδα. Ό,τι και να σας πω, πρώτα το δοκιμάσετε. Και τώρα έτοιμοι να φτιάξουμε το κοτόπουλο μας. Είναι ένα πιάτο το οποίο είναι fusion μεταξύ ταϊλανδέζικου και ινδικού φαγητού. Θα σας αρέσει πάρα πολύ, ειδικά όσοι αγαπάτε τα ethnic φαγητά. Το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω είναι να ξεκινήσω με το ρύζι μας. Οπότε εδώ στην κατσαρόλα μου θέλω να ρίξω το ρύζι μου το μπασμάτι μέσα. Για να μην καθυστερήσουμε, ρίχνω το ζεστό νερό μέσα στην κατσαρόλα. Θυμάστε, χρησιμοποιούμε τη φόρμουλα μπάντα για 400 γραμμάρια ρύζι, 1 λίτρο νερό, οπότε για 200, 500, για 100, 250, έτσι πάμε για να έχουμε τέλειο ρύζι. Λοιπόν, στο ρύζι μας θέλω μόνο να προσθέσω λίγο αλατάκι. Θα κλείσω την κατσαρόλα μας με το καπάκι της και μόλις δω το νερό να έχω γλάζει, χαμηλώνουμε τη φωτιά στο τελείως χαμηλό, στο 2 και προγραμματίζουμε 20 λεπτά, που είναι όσος χρόνος βασικά χρειαζόμαστε για να ετοιμάσουμε το κοτόπουλο μας. Έτσι θα είναι όλα έτοιμα την ίδια ώρα. Θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια φιλέτο κοτόπουλο στήθος, χωρίς δέρμα, χωρίς κόκκαλα, που πάμε να κόψουμε σε κυβάκια. Το κοτόπουλο μας τώρα μέσα σε ένα μπολ. Στο κοτόπουλο μας πάμε να ρίξουμε σισαμέλαιο. Θα χρειαστούμε περίπου 3 κουταλιές σισαμέλαιο. Τη μία τη ρίχνουμε μέσα στο κοτόπουλο και θέλω να προσθέσω τα μπαχαρικά του. Εδώ έχω ginger, πιπερόριζα, ξηρή μέσα. Το turmeric, ο κουρκουμάς, μέσα. Και εδώ προσέξτε να φορέσετε τα γαντία, γιατί ο κουρκουμάς αν πάνε σας στα νύχια σας, το χρώμα δεν φεύγει με καμία δύναμη, θα πάρει μέρες, οπότε γαντάκια. Και λίγο chili, όσο σας αρέσει. Λοιπόν, έναν καλό μασάζ για να τραβήξει τις μυρωδιές και τα μπαχαρικά το κοτόπουλο μας. Λοιπόν, το κοτόπουλο μας θα το ψήσω στο μαντεμένιο τηγάνι μας. Χρησιμοποιώ αυτό που είναι 28 πόντους διάμετρο. Πάμε να ρίξουμε μέσα το κοτόπουλο μας, γιατί είναι ζεστό και το τηγάνι. Προσθέτω τώρα το υπόλοιπο λαδάκι μας και ρίχνουμε τώρα μέσα το κρεμμύδι μας. Μια κουταλιά κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Το ginger μας και το σκορδάκι μας. Λοιπόν, εδώ χρησιμοποιώ περίπου μισό κουταλάκι λιωμένο σκόρδο. Αν σας αρέσει περισσότερο, χρησιμοποιήστε περισσότερο. Αν δεν σας αρέσει καθόλου, μην το βάλετε καθόλου. Είναι δική σας επιλογή. Πάμε τώρα να θρηματίσουμε ένα ζωμό, έναν κύβο ζωμό κότας μέσα στο νερό μας. Εδώ έχω 230 γραμμάρια νερό μέσα και αυτό στο τηγάνι. Επίσης λίγο αλατάκι. Λίγο πιπέρι, τον χυμό από 2 lime μέσα. Και τώρα που βλέπουμε το νερό μέσα στο τηγάνι μας να κοχλάζει έντονα, πάμε να προσθέσουμε το coconut milk. Αυτό είναι coconut milk της κονσέρβας. Είναι μία συσκευασία, 400 γραμμάρια μέσα. Όταν δούμε το υγρό σε αυτόν τον τηγάνι να χογλάζει έντονα, σημαίνει είναι η ώρα να χαμηλώσουμε τη φωτιά μας, δηλαδή από το 16 που είναι το πιο δυνατόν, την παίρνω στο 7 και βλέπω ότι για το ρύζι έχουν μείνει ακόμα 12 λεπτά, που είναι όσος χρόνος χρειάζεται για να σιγοβράσει και το κοτόπουλο μας και τα φαγητά μας θα είναι έτοιμα την ίδια ώρα. Το μόνο που έμεινε είναι να προσθέσω μέσα το σπανάκι, το οποίο θα το βάλω μέσα τελευταία στιγμή για να μην μου το μαράνει εντελώς. Στο τέλος, μόλις πριν να σερβίρουμε το τελευταίο λεπτό, θα το προσθέσω μέσα. Άρα τώρα περιμένουμε 12 λεπτά και θα είμαστε έτοιμοι. Κοντεύουμε προς το τέλος, άρα ώρα να ρίξουμε μέσα το σπανάκι. Αυτά είναι 60 γραμμάρια φύλλα σπανάκι, με περίπου το μισή ή έναν τρίτο της δέσμης, εξαρτάται πόσο πλούσιο είναι το σπανάκι.
γρήγορο ανακάτεμα, γιατί είπαμε δεν θέλουμε να μαράνει μέσα πολύ το σπανάκι. Και έτοιμοι να σερβίρουμε. Το ριζάκι μας, δέστε το, είναι ψημένο στην τελειότητα. Πράγματι, νιώθεις ότι τρως το συνδυασμό τα ελλανδέζικα με ινδικά, γιατί είναι και τα spices που έχουμε χρησιμοποιήσει. Είναι έναν εύκολο, γρήγορο φαγητό για το μέσο της εβδομάδας που θα αρέσει σε όλους που αγαπούν τα ethnic φαγητά.